αύριο το βράδυ, 5η 11 η ώρα, η Ανίτα Πάνια επανέρχεται εδώ με την εκπομπή Ανοιχτά και έχει καλεσμένη την Ελένη Φιλίνη, η οποία μιλάει για όλα και φυσικά δεν φοβάται να εξιστορήσει περιστατικά κακοποίησης που έζησε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την αυριανή εκπομπή. Παρενοχλήσεις έχω χάσει δουλειές, έχω χάσει αρκετά στα πρώτα μου βήματα και πόλεμο, γιατί δεν είναι μόνο η σεξουαλική παρενόχληση, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Δηλαδή μπορεί να σου πάρει ένας άλλος τη δουλειά γιατί έχει το μέσο. Που την έχεις κλείσει εσύ. Mm-hmm. Αλλά δεν έχεις τη γνωριμία εσύ την πιο πάνω. Έχω ζήσει πάρα πολλά τέτοια. Όχι ένα και δύο. Γιατί η κακοποιητική συμπεριφορά είναι πολύ πρόσωπη, δεν είναι. Βεβαίως. Καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολλά. Ήμουνα δραματική και μάλιστα με είχε επιλέξει για αυτή την ηρωίδα η μητέρα. Είχαν περάσει όλες τις δραματικές. Έμοιαζα εγώ πιο πολύ σε αυτή την ηρωίδα. Ήμουνα 19 χρονών. Και πάω μια μέρα να δούμε τα μέρη που θα γινότανε τα γυρίσματα. Και μου λέει τότε. Δεν ήταν σκηνοθέτης, ήταν διευθυντής παραγωγής που είχε την εξουσία. Και μου λέει, ξέρεις, εμψυχρό όμως. Πήγαμε στην Κεσαριανή να δούμε τα μέρη. Κοίτα να δεις. Αν δεν έρθεις μαζί μου, δεν πρόκειται να κάνεις το ρόλο. Μην νομίζω ότι τον κάνεις. Τι λέει. Αλλά εμψυχρό. Και σαν ένα παιδί, γιατί σε αυτήν την ηλικία και τότε είσαι παιδί. Τι λέει, φίλε. Τότε. Τώρα εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουν γίνει πιο. Οι άνθρωποι πιο έχουν. Και μόνο από το ίντερνετ και μόνο από αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Βέβαια, φυσικά εγώ δεν σκέφτηκα τότε να πάω στο σκηνοθέτη, να πάω. Κόλλησα. Και φυσικά δεν έχασα το ρόλο. Okay. Γιατί εμένα αυτοί που μου κάνανε τα προβλήματα τα μεγάλα ήταν την κουλτούρα. Ναι. Ναι, ναι. Τι το εννοώ αυτό. Όχι, η παρενοχλήση ήταν από το χώρο εντελώς της κουλτούρα. Ήταν όλοι μέσα στο. Από εκεί. Εντελώς μέσα στην κουλτούρα.